Δεν σου λέω τίποτα. Κι αν σε αφήνω εδώ πέρα να μου έχει το πλούσιο στη μούρη, ξέρεις. Αν εσένα δεν σε ενοχλεί και θες να συνεχίσει τη ζωή σου μαζί του ενώ ξέρεις ότι την έχει καταστρέψει, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Εγώ από τη δική μου ζωή θα τον βγάλω. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν είναι δική μου δουλειά να σας πω πώς και τι, αλλά θα αλλάξουν και πολύ σύντομα. Όχι, σε παρακαλώ. Θα σε βοηθήσει να ηρεμήσεις. Έχεις περάσει πολύ δύσκολη μέρα. Σε παρακαλώ. Ξεχνά την ύπαρξή του. Για το καλό σου το λέω. Δεν ξέρεις γιατί είμαι ικανός. Τα παιδιά θα πρέπει να καταλάβουν τη νέα κατάσταση. Και ο πατέρας τους. Ο Μιχάλης είναι Δούκας. Ναι, αλλά δεν γίνεται να εξαφανίστηκε έτσι. Κάποιος τη βοήθησε. Πήγε στο θάλαμο, με κάποιον μίλησε. Την άκουσες. Από αυτό μπορεί να βγει κάτι. Έκανα αυτόν τον κόπο για να τον πείσω για να είστε μόνο καλά. Τι θέλεις? Να είστε πολύ καλά. Μην πάει να σου φύγει πάλι. Μια ζωή προσπαθούσαμε να κάνουμε οικογένεια. Προσπαθούσαμε τόσα χρόνια να κάνουμε παιδί. Αυτό ήταν το όνειρό μας. Και τώρα που το καταφέραμε, δεν θα έπρεπε να είμαστε ευτυχισμένοι? Γιατί δεν είμαστε ευτυχισμένοι? Η Μακρύδη το σκάει από τον Πετρόπουλο και στην προσπάθειά της να ξεφύγει πέφτει πάνω στον Παράσχο. Άρα αυτός που σκότωσε τον Παράσχο πήρε και τη Μακρύδη. Πρέπει να βρούμε τη δικηγόρο. Τι νομίζεις, ότι έχουμε έρθει εδώ πέρα για να πάρουμε τον Μιχάλη? Είσαι στον κόσμο σου, έτσι? Γιατί μου μιλάς έτσι τώρα, τι φταίω? Να σου πω λίγο, για ηρέμησε, εντάξει? Ρε παιδιά, όχι έτσι, μην γίνει με έτσι. Άστο ρε Ειρήνη, άστο, δεν πειράζει, κάποια άλλη φορά. Θα έχω γίνει σαν και σένα, αυτό δεν εννοείς? Αυτό εννοείς? Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό. Γιατί? Γιατί εγώ δεν έχω τον πυρετό σου. Δεν έχω αυτόν τον πυρετό. Ό,τι και να κάνεις, δεν πρόκειται να γίνω σαν και σένα. Επειδή εσείς φοβόσασταν. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Επειδή δεν μπορούσατε να αναλάβετε την ευθύνη. Έλατε. Πείτε τι έχετε να πείτε να την κάνουμε, έχουμε και δουλειές. Α, έτσι πιστεύεις, ότι θα φυγείς? Για πες μου πώς. Δεν έγινε και μεγάλη ζημιά πάντως. Αν με φέρατε για τη μάπα του εδώ. Πρέπει να σε συμπαθεί πολύ πάντως ο Πετρόπουλος. Γι' αυτό κάνεις ό,τι σου πει. Επειδή σε καλύπτει. Δεν ξέρω τι λες. Α, δεν ξέρεις. Με υποτιμάς και μ' αδικείς πολύ. Πληρώνω τη στραβή του Θοδωρή. Δεν έδωσα εκείνο, θα έδινα εσένα. Πού είσαι και ποιο? Αυτό έχετε. Στιγμή. Ένα γέρο στη φυλακή που κατηγορεί άλλους αυτό. Το θα λες? Τι με αυτόν? Τον ξέρεις? Τον ξέρω λίγο από το χωριό. Περίεργος τύπος. Και γιατί σε κυνηγάει? Αν με κυνηγάει κάποιος, να πάτε να βρείτε αυτόν να μιλήσει, το έχει εμένα. Θα γίνει και αυτό, μην αγχώνεσαι. Εκείνος λέει ότι σε κυνηγάει γιατί το πυροβόλησε στη γυναίκα. Και επειδή κάποιος λέει ότι έγινε κάτι, δεν σημαίνει ότι το έκανα κιόλας. Σε αυτό έχεις δίκιο, ωραία. Θα δούμε τι θα μας πει και ο μάρτυρας που σε πήρε στο κατόπι. Υπήρχε μάρτυρας. Κι αν σε αναγνωρίσει, ξέρεις τι γίνεται. Δεν τελειώσαμε, έρχομαι. Ναι. Άκου. Αν είναι να μιλήσεις, μιλά τώρα. Τώρα είναι η ώρα. Ότι θα πας μέσα για κάτι το ξέρουμε και το ξέρεις καλά κι εσύ. Δεν είσαι χαζός? Ή μήπως φοβάσαι? Εμένα μου φάνηκε σαμπουκάς όμως. Μπορεί να έκανα και λάθος. Αν θες δικηγόρο, ξεκίνα να ψάχνεις. Έχω δικηγόρο. Α, ναι. Αν εννοείς το δικηγόρο του Πετρόπουλου, βρέθηκε νεκρή. Αυτό πήρα να μου πούνε τώρα. Κανείς. Γιατί με κοιτάς όσο κοιμάμαι? Περίμενα να ξυπνήσεις.
Ξέρεις ποιο είναι το πιο όμορφο χαρακτηριστικό σου? Σου έχουν πει. Τα βλέφαρά σου όταν κοιμάσαι. Δεν έχω δει πιο όμορφα βλέφαρα. Έλα, σήκω. Πάμε να ρίξεις λίγο νερό πάνω σου. Θα με σκοτώσεις. Στο τέλος θα με σκοτώσεις. Γιατί όλο αυτό? Όχι. Ναι. Αυτό θα κάνεις. Αυτό είσαι. Δεν θα με αφήσεις να φύγω. Έχω δει το πρόσωπό σου καλά. Ξέρω κάθε λεπτομέρεια. Αν με αφήσεις να φύγω, όλοι θα μάθουν ποιος είσαι. Θα με σκοτώσεις. Όχι. Εσύ θα σκοτώσεις εμένα. Το είπαμε. Το ξέχασες. Σου είπα σε να σε ετοιμάζω για κάτι μεγαλύτερο. Δεν μπορώ να γίνω σαν και σένα. Μια χαρά μπορείς. Όχι. Όχι, δεν θα γίνει. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει μέσα μου. Υπάρχει, αλλά φοβάσαι. Δεν θες να τα αφήσεις ελεύθερο. Δεν θέλω να αλλάξω. Δεν θέλω. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Δεν θέλω, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν θέλω. Άννα, ή θα αντιμετωπίσεις τους φόβους σου ή... Τι? Τι? Γιατί σε μένα? Γιατί εμένα, γιατί? Ξέρεις γιατί. Γιατί έχεις τα πιο όμορφα βλέφαρα που έχω δει. Έξι με δέκα ώρες περίπου. Ήταν ήδη νεκρή όταν την έφερα εδώ. Αιτία θανάτου? Θα πρέπει να περιμένουμε την νεκροψία. Οκ. Αυτός είναι. Το ξέρω. Και αυτή ήταν το κλειδί. Συνδέεται με όλους. Δεν έπρεπε να τη χάσω. Μπορείς να μου πεις γιατί τα έχεις πάρει έτσι? Δηλαδή εσύ είσαι okay με όλο αυτό? Όχι, δεν είμαι. Αλλά δεν φταίνε τα παιδιά. Okay. Δεν φταίνε τα παιδιά. Μπορώ να μείνω λίγο μόνος μου τώρα? Ρε Νίκο. Τι θες ρε Ειρήνη, τι? Okay, δεν φταίει η Άντι, το ξέρω, αλλά... Δεν μπορώ ρε εσύ με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Δηλαδή, ξαφνικά γίνεται όλο αυτό με τον Μιχάλη. Τι πρέπει να κάνω, να είμαι χαρούμενος, τι πρέπει να κάνω? Προσπάθησε! Προσπάθησε να δεις τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Δεν αλλάζει κάτι όλο αυτό. Ο Μιχάλης είναι αυτός που είναι. Και είναι εδώ μαζί μας. Και είναι καλά. Μπορεί να σου ακούγονται σούπα όλα αυτά που λέω, αλλά έτσι μόνο μπορώ να τα δω. Δεν ξέρεις πόσο πολύ θέλω να φύγω από εδώ μέσα. Και να μην γυρίσω. Ποτέ. Το δοκίμασα. Δεν πηγαίνει. Πάλι εδώ είμαι. Εσύ γύρισες επειδή έγινε όλο αυτό με τη μαμά, αλλιώς? Όχι, Νίκο. Το ξέρεις ότι κάθε μέρα επί ένα μήνα σκεφτόμουν να γυρίσω. Μας έλεγες. Σας έλεγα αυτό που θέλετε να ακούσετε, για να μην ανησυχείτε. Τα έβαζα συνέχεια όλα κάτω από το χαλί. Και προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι είμαι okay. Αλλά δεν ήμουνα. Και ξέρεις τι κατάλαβα? Ότι όπου κι αν είναι κάποιος, όσο μακριά κι αν είναι, αυτό που έχει μέσα του, το κουβαλάει πάντα μαζί του. Ηρέμησε λίγο. Για σένα το λέω. Είναι, νομίζω έχει να κάνει με οικογενειακό δίκαιο. Είναι μια υπόθεση πατρότητας. Είναι ένας πολύ, πολύ δικός μου άνθρωπος. Τον έχετε γνωρίσει παλιά για μια άλλη ιστορία. Είχε κατηγορηθεί άδικα τότε. Συγγνώμη, τώρα σας τα λέω όλα λίγο μπερδεμένα, αλλά κι εγώ είμαι πολύ αναστατωμένη. Δεν ξέρω αν εσείς αναλαμβάνετε τέτοιες υποθέσεις, αλλά πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Μόλις μάθω τα δεδομένα και έχω μια καθαρή εικόνα, θα σου πω αν μπορώ ή όχι. Αν δεν μπορώ, θα σου ζητήσω κάποιο συνάδελφο που ασχολείται με αυτά. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Ηλέκτρα. Περίμενε λεπτό. Ναι. Εκδόθηκε η απόφαση του διαζυγίου. Τώρα είστε και επίσημα χωρισμένοι με τον Κωνσταντίνο. Α. Σκοπεύω να πάρω και τον ίδιο. Να το ανακοινώσω και σε αυτόν. Μάλιστα.
Την απόφαση θα ήθελες να σου τη στείλω ή θα περάσει να την πάρεις? Θα περάσω εγώ. Είναι και αυτό το θέμα που σας είπα, οπότε θα περάσω εγώ από εκεί. Ωραία. Θα σε ενημερώσω λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Νεκρή. Δεν το ήξερες? Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι μπορεί και να το ξέρα? Σημαίνει ότι μπορεί να μάθεις κάτι σε σχέση με τον Αλέξανδρο που να έχει σχέση και με αυτήν. Έτσι κι αλλιώς την υποπτευόσουν. Κι εγώ την υποπτευόμουν. Δεν έχω μάθει τίποτα καινούργιο για το γιο μου. Μάλιστα. Ούτε αποφάσισες να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου. Άκου, αν ήσουν εσύ, κάντε να. Θα σε καλύψω όσο μπορώ, αλήθεια. Αλλά πρέπει να φύγεις τώρα. Δεν έχω πει ακόμα τίποτα στον Αθανασιάδη. Αλλά κάποια στιγμή θα βρει τη σύνδεση. Δεν υπάρχει τίποτα να του πεις. Δεν ήμουν εγώ. Δεν ήμουν. Με πιστεύεις? Πώς πέθανε? Δεν ξέρω, ακόμα η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Για ένα φεγγάρι δουλεύει για τον αφεντάκι, το ξέρεις αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο. Αλλά δεν ξέρω αν κολλάει. Έβγαινε με το γιο του Μακρύδη. Αυτό που το ξέρεις? Το ξέρω. Λογικά θα φαίνεται από το αρχείο κλήσεων της. Ήτανε καιρό μαζί. Οκ, θα το τσεκάρω. Κοίτα, ξέρω τι πιστεύεις για τον Ηλία. Αλλά μόλις το είπαμε, μόλις είπαμε ότι θα παντρευτούμε, είσαι το πρώτο άτομο στο οποίο ήθελα να το πω. Αδερφή μου είσαι. Εάν δεν το μοιραστώ πια και μαζί σου... Ξέρω. Τι να πω, αν αυτό θέλεις... Απλώς πρόσεχε, μην κάνεις κάτι βιαστικό και το μετανιώσεις μετά. Δεν θα το μετανιώσω. Άκουμε ρε Κατερίνα. Φοβάσαι μην πάθω το ίδιο που έπαθες και εσύ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά... Δεν φοβάμαι. Τη γνώμη μου λέω. Δεν του μοιάζει. Ο Ηλίας δεν μοιάζει με τον Κωνσταντίνο. Παρόλο που τελικά είναι αδέρφια. Σου λέω ότι δεν τον εμπιστεύομαι. Στο έχω πει και στο παρελθόν και στο λέω και τώρα. Μπορεί να κάνεις λάθος. Μπορεί. Έχεις ξανακάνει. Έχω. Έχεις περάσει πολλά. Δεν σου άξιζε. Ο Κωνσταντίνος δεν ήταν για σένα. Αλλά κάνε λίγο υπομονή. Είμαι σίγουρη ότι σε λίγο καιρό όλα αυτά θα έχουν τελειώσει. Τελείωσαν. Τι τελείωσε? Βγήκε το διαζύγιο. Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Μα καλά, γιατί με αφήνεις και συνεχίζω και δεν μιλάς τόση ώρα. Τελικά εμείς οι δύο ποτέ δεν θα... Ή η μία θα είναι η άλλη. Πάνω που παντρεύομαι εγώ, χωρίζεις εσύ. Κρίμα. Γιατί κρίμα? Που χωρίζεις. Καθόλου κρίμα. Και πολύ κράτησε. Ναι. Φυσικά έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, ναι. Αλλά και πάλι είναι πολύ... Αχ. Συγγνώμη. Έχω κανονίσει κάτι, πρέπει να φύγω. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς κι εγώ για λίγο ήρθα. Συγχαρητήρια για το γάμο σου. Ευχαριστώ. Από τη συμμορία του Πετρόπουλου, σίγουρα θα τον έχεις πετύχει στο χωριό. Ναι. Πού το βρήκες? Από τη δικηγόρο του Πετρόπουλου. Γιατί τον έβαλε ο Πετρόπουλος να σε σκοτώσει? Τόσα έχει κάνει. Αυτό σου κάνει εντύπωση? Η δικηγόρος πάντως μας είπε ότι σε φοβότανε και ότι τον κυνηγούσες. Μπορεί να πίστευε ότι τον αναγνώρισα, τον με πυροβόλησε. Ναι, αλλά εσύ δεν τον πρόλαβες. Δεν τον είδες. Αν τον είχες δει, θα μου το έλεγες. Δεν θα τον κυνηγούσες μόνος σου. Σωστά? Αφού τον έχεις εσύ τώρα, γιατί δεν το ρωτάς? Γιατί η απονομή δικαιοσύνης είναι δουλειά των δικαστών. Η δική μας δουλειά
είναι να πιάνουμε τους ενόχους. Οτιδήποτε άλλο δυσκολεύει το έργο μας. Ό,τι είχα να πω στο πλα. Μπράβο σου που τον έπιασες. Μπορώ να φύγω τώρα? Μπορείς. Αλλά οτιδήποτε δεις ή οτιδήποτε ακούσεις, με παίρνεις κατευθείαν τηλέφωνο. Εντάξει. Από ό,τι κατάλαβα, το σώσαμε τη ζωή του βλάκα μέσα. Πάρε τηλέφωνο το γιο του Μακρύδη να έρθει για ανάκριση, για τη δικηγόρο. Ναι, μίλησα με εκείνη τη φίλη. Τι είπε? Πως είναι κάπως random ο τύπος. Επενδυτής κάτι, δεν κατάλαβα και πολλά. Καλά, βρήκε τίποτα σοβαρό ή τζάμπα? Βρήκε κάτι. Μια επαγγελματική διεύθυνση, αλλά δεν πρέπει να είναι σοβαρό. Γιατί? Μπορούμε να το ψάξουμε. Οποιοςδήποτε μπορεί να το βρει, ρε. Είναι στον τηλεφωνικό κατάλογο. Και πάλι ρε, εσύ, από το τίποτα κάτι είναι. Καλά. Εγώ θα πάω, αν εσύ δεν θέλεις να έρθεις, οκ. Okay. Όχι, όχι. Αφού είπαμε, θα πάμε μαζί. Σου στέλνω τη διεύθυνση τώρα. Ναι, τα λέμε εκεί, ε. Πώς έγινε αυτό? Εσύ δεν ξέρεις τίποτα, δηλαδή? Όχι. Δεν είχε λόγο αφεντάξει να δώσει τέτοια εντολή. Αν ήταν κάποιος δικός μας, θα το ήξερα. Λίγο που την έψαξα, τους είχε τους εχθρούς της. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Νόμιζε ότι μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει και να τη βγάζει λάδι. Όλοι μας το ίδιο νομίζουμε. Όχι. Κάποια στιγμή που τη στρίμωξα, άρχισε να μου λέει κάτι παράξενα για σκοτάδια και ιστορίες. Ποιος ξέρει που είχε μπλέξει. Τέλος πάντων, το ότι τη φάγανε δεν σημαίνει ότι εσύ δεν μπορείς να βρεις τι έγινε με το γιο σου. Μπορεί απλώς να σημαίνει ότι δεν μπορείς να πάρεις εκδίκηση. Ίσως να είναι καλύτερο. Μου τα έχεις πει και εμένα αυτά. Για σκοτάδια και τέτοια. Όταν σε βάλει ο Δούκας να ψάχνει στη Μακρύδη. Ναι, σου είχα πει. Τι? Δεν νομίζω, όχι. Είναι πολύ ακροβατικό αυτό. Αλλά θα μπορούσε. Δεν καταλαβαίνω. Η δικηγόρος έκανε δουλειά με αυτόν που μου είπε ο Αφεντάκης να σταματήσω την έρευνα. Στέκει, δεν στέκει. Τι δουλειά έκανε με αυτόν? Ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αυτό μπορεί να εξηγεί τι έγινε. Έμπλεξε με τα πίτουρα και τη φάγανε οι κότες. Σόπα. Δεν της το είχαμε τίποτα. Κάποια στιγμή σου είπα ότι αυτός που σκότωσε το γιο σου είναι αυτός που κρατάει τη Μακρύδη. Λες ότι... Ναι, δεν αποκλείεται. Αυτός που έφαγε τη δικηγόρο είναι αυτός που σκότωσε το γιο σου. Δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησε. Ξέρεις αυτό που λένε για τους ανθρώπους, σαν εκείνη. Πάει αργά και μετά ξαφνικά πολύ γρήγορα. Τι ανθρώπους? Με ψυχώσεις που έχουν πρόβλημα να διαχειριστούν την πραγματικότητα. Η μάνα σου. Ήταν καλά τον περισσότερο καιρό, ήταν καλά. Και ύστερα κάποιες μέρες ήταν σαν να γινόταν η Λάμια. Έχει διάφορα ονόματα. Σε άλλα μέρη τη λένε Μόρα ή Μορμό. Έχει διάφορα ονόματα. Ήταν ο τρόπος της να διαχειριστεί αυτό που αισθανόταν. Δεν έφταιγε εκείνη στο μυαλό της. Έφταιγε αυτή η Λάμια που έμπαινε μέσα της. Εκείνες τις μέρες με κατέβαζε στο πηγάδι όταν ένιωθε ότι ερχόταν αυτό το πράγμα. Για να σε προστατεύσει. Δεν το έκανε για να σε τιμωρήσει, ήθελε να σε προστατεύσει. Πόσο καιρό κρατούσε αυτό όταν... αυτό που γινότανε? Μέρες. Δεν ήταν δύσκολο για μένα, δεν ήταν δύσκολο. Έπρεπε να περιμένω. Εκείνη ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο. Ένιωθε ότι χανόταν απ' όλα, από ό,τι ήξερε.
Φοβόταν τον εαυτό της τι μπορούσε να κάνει. Μερικές φορές ερχόταν, φωνάζε μας, ζητούσε να ανεβούμε, έλεγε ότι έχει τελειώσει. Παρακαλούσε, μας παρακαλούσε. Και η ίδια μας είχε πει ότι δεν έπρεπε να την ακούμε όταν το έλεγε, όταν το ζητούσε αυτό, όταν μας το έλεγε. Εκείνη τη φορά δεν κατάλαβα πώς. Η μικρή ξέφυγε και ανέβηκε. Την έριξε μέσα ύστερα από μια μέρα. Και ύστερα ησυχία. Περιμέναμε, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Ποιοι περιμένατε? Ο αδελφός μου κι εγώ. Όταν βγήκαμε την είδαμε. Κρεμόταν από ένα δέντρο. Κατάλαβε τι έκανε και δεν άντεξε. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν πρέπει να μιλάς για αυτή την ιστορία. Να σου πάρω να φας, πρέπει να πίνασες. Και πρέπει να φύγω μετά. Ναι. Μπες μέσα. Σε παρακαλώ. Πάρε μπρος και φύγε. Όχι. Άννα! Ένα βήμα να κάνει ο φίλος σου, πες του. Στα κάνεις. Αρήξεις. Δεν έχεις τα κότσια. Δοκίμασέ με. Πόσο καιρό πάει αυτό? Αρκετό. Πόσο? Λίγο πριν χωρίσουμε. Τόσα χρόνια σε εκβιάζει ο αφεντάκης και... γιατί δεν μου είπες τίποτα? Μόνος μου τα έμπλεξα, μόνος μου θα τα ξεμπλέξω. Και το όπλο του Ηλία, γιατί? Πολύ τα πράγματα, ρε Άννα. Και με τις παραλαβές στο αφεντάκι και με τους ελέγχους.
έπρεπε να μου μιλήσεις. Δεν υπήρχε λόγος να σε μπλέξω όλο αυτό. Γι' αυτό θες να φύγουμε. Θέλω μια καινούργια αρχή. Μαζί σου. Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω. Δεν γίνεται να το χάσω. Δεν γίνεται. Η βιολογική συγγένεια και η επιμέλεια είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί ο Κωνσταντίνος βιολογικά να είναι ο πατέρας του παιδιού, αλλά εσύ δεν πάβεις νομικά να είσαι ο κηδεμόνας του. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να διεκδικήσει την κηδεμονία. Είναι εφικτό αυτό? Είναι. Αλλά χρειάζεται μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Χρόνια. Δικαστήρια. Δεν είναι απλή υπόθεση κηδεμονία ανηλίκου. Με την Αντιγόνη δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ενώ που πήγε και έκανε την εξέταση έτσι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει πρώτα να εξετάσω όλα τα στοιχεία για να βγάλω γραμμή. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος που μπορούμε να κινηθούμε για την ώρα. Τι τρόπος υπάρχει? Για να διεξαχθεί μια τέτοια εξέταση, η κλινική θα ζήτησε την υπογραφή ενός κηδεμόνα. Το πιο πιθανό είναι η Αντιγόνη να εξοδότησε τον εαυτό της για να κάνει την εξέταση, χρησιμοποιώντας την υπογραφή σου. Άρα μιλάμε για πλαστογραφία. Ναι. Όταν έχω μια πλήρη εικόνα της υπόθεσης θα σας ενημερώσω. Αλλά για την ώρα είναι μια αρχή. Ωραία. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι απίστευτο με αυτή τη γυναίκα. Δεν θα πάψει ποτέ να με εκπλήσει. Κάθε φορά δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο πράγμα που θα κάνει. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ηλέκτρα, αυτό για σένα. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο έτσι. Τι θα κάνεις? Με ποιο απ' όλα? Με το παιδί τι θα κάνεις? Και δεν θέλω να το πάρω από το σπίτι του και θέλω να το βλέπω. Κάτι θα βρεθεί. Έχεις δικαιώματα πάνω σε αυτό το παιδί και μπορείς να τα διεκδικήσεις. Και δεν υπάρχει λόγος να το κρατήσεις μακριά από την οικογένειά του. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Μακάρι να μην το είχα μάθει, τουλάχιστον όχι ακόμα. Αλλά από την άλλη, μέσα σε όλο αυτό που μου συμβαίνει, είναι το μόνο πράγμα που μου έδωσε χαρά. Το λες σαν να είναι κάτι κακό. Έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, το καλό είναι ότι όλα ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά. Πρέπει να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Να σταθείς πάλι στα πόδια σου. Πιστεύεις ότι κάνω κακό στην εταιρεία? Γιατί το λες αυτό? Τι γιατί, αυτό δεν πάμε καλά. Σε αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν φταίσαι εσύ. Και ποιος φταίει? Σου έχουν πέσει πολλά. Πάρα πολλά. Σου συμβαίνει όλο αυτό με την Άννα, το παιδί. Και εδώ που έρχεσαι δηλαδή μπορεί να είναι πάνω από τις δυνάμεις σου. Εξαντλείσαι. Το ξέρω, φαίνεται. Μ' αρέσει, θέλω να έρχομαι εδώ. Ξεχνιέμαι για λίγο και σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Σαν όλα να είναι όπως ήταν πριν. Αν και το ξέρω ότι δεν τα καταφέρνω, δεν ανταποκρίνομαι, αλλά τουλάχιστον προσπαθώ. Προσπαθώ να βρω επενδυτές, προσπαθώ να κάνω κάτι. Αν θες τη γνώμη μου. Πες μου. Πρέπει να κάνεις κάτι άμεσα. Αν και το να φέρουμε ένα ξένο άνθρωπο εδώ. Δεν ξέρω αν θα άρεσε στον πατέρα σου. Ας τον πατέρα μου τώρα εκεί που είναι. Μπορεί να δημιουργούσε προβλήματα. Δεν ξέρω, μπορεί, ναι, μπορεί. Κοίτα, δεν χρειάζεται να πάρεις τώρα καμία απόφαση. Απλά πρέπει να σκεφτείς πάρα πολύ σοβαρά τις επόμενες κινήσεις. Και Κωνσταντίνε μου, εν πάση περιπτώσει, άσε μας να σε βοηθήσουμε. Και τον Ηλία και εμένα. Δεν είσαι μόνος σου. Της είχαμε κάνει κάτι επιδιορθώσει στο σπίτι με τον πατέρα μου. Πώς? Είναι η λίστα με τα τηλέφωνα και τα μηνύματα που ανταλλάσσατε. Δεν μιλάμε για επαγγελματική σχέση. Όσο κυρίως ήταν μαζί, είχες παρατηρήσει κάτι περίεργο στη συμπεριφορά της ή οτιδήποτε άλλο? Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Δεν ξέρω και τι ψάχνατε.
Είχες παρατηρήσει κάτι περίεργο στον τρόπο συμπεριφοράς της ή στον τρόπο που λειτουργούσε, τουλάχιστον απέναντί σου ή οπουδήποτε αλλού? Ήταν περισσότερο σεξουαλικό. Δεν μιλούσαμε, δεν είχαμε πολλή επικοινωνία. Μάλιστα, και γιατί διακόψατε? Σας είπα, δεν είχαμε ακριβώς σχέση για να διακόψουμε. Πιο πολύ να παίξει ήθελε. Άρα εσύ το διέκοψες. Και πώς το πήρα? Δεν της άρεσε. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου το ρωτάτε όλα αυτά. Η Αλίκη Βαρελά ευθύνεται για την αρπαγή του αδερφού σου. Και πολύ πιθανό να εμπλέκεται και στην απαγωγή της μητέρας σου. Γι' αυτό σου λέω, αν θυμηθείς κάτι, το οτιδήποτε... Υπάρχει κάτι. Ήταν ένας τύπος. Έλεγε ότι η Αλίκη ευθύνεται που πέθανε ο γιος του. Με πλησίασε. Μου έλεγε ότι η Αλίκη θέλει να με χρησιμοποιήσει. Κάτι τέτοια δεν τον πίστεψα στην αρχή. Αλλά μετά κατάλαβα ότι μάλλον είχε δίκιο. Το όνομα του? Θωμάς Παπαδόπουλος. Ιδιωτικός detective. Και έχει δίκιο ο Βασιλείου. Ξέχνω το τεστ. Εσύ είσαι ο πατέρας του. Ο Φάκελος τι είναι? Το διαζύγιο? Ναι. Είναι επίσημο πλέον. Πώς νιώθεις? Δεν ξέρω. Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι διαφορετικό από αυτό που περίμενα. Αλλά και πάλι. Νίκο, τι κάνεις εδώ? Νίκο! Τι? Ούτε για δεν μου λες τώρα. Ωραία, έλα, λέγε τι θες. Τι δουλειά είσαι στο τμήμα? Ό,τι δουλειά γουστάρω, έχω. Θες κάτι άλλο? Να σταματήσει να κάνει σαν μωρό, αυτό θέλω. Έλεος. Το καταλαβαίνω ότι η φάση με τον Μιχάλη είναι δύσκολη, αλλά φτάνει. Εμείς τι φταίμε? Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι. Είμαστε. Τι? Για... Φυσικά και είμαστε. Γιατί οι φίλοι που ξέρω εγώ, όταν οι φίλοι τους χρειάζονται είναι εκεί. Όταν τους έχουν ανάγκη. Όταν τους παίρνουν 15 εκατομμύρια φορές. Ρε Νίκο. Τι? Έχω αδικό? Δεν νομίζω. Γι' αυτό παράτα μου. Κάτσε, περίμενε λίγο. Δεν γουστάρω! Άντι. Γεια. Γεια, τι κάνεις εδώ? Είπα να έρθω να σε δω λιγάκι. Ωραία, καλά έκανες. Ποια είναι, με ποια ήσουν? Σοφία. Πες μου με ποια ήσουν. Ήρεμα. Είπαμε, δεν θα τα κάνεις αυτά, δεν θα φτάνεις σε τέτοια σημεία. Ωραία, τότε πες μου ήρεμα με ποια ήσουν. Ήρεμα λοιπόν, πρώτα ήρεμα. Το ξέρεις το θέμα που έχω. Το ξέρω. Με ποια ήσουν? Παλιά συνεργάτης μου, εντάξει, επαγγελματικό ραντεβού. Τη συνάντησα να μου δώσει πληροφορίες για μετοχές. Παλιά συνεργάτης, επαγγελματικό ραντεβού. Ναι. Πώς τη λένε? Σοφία, φτάνει. Πώς τη λένε? Θέλω να τη δω, να της μιλήσω. Αν ήταν επαγγελματικό το ραντεβού, τότε τι δουλειά έχουν οι τρίχες πάνω στο πουκάμισό σου? Την αγκάλιασες? Ναι, μπορεί να αγκαλιαστήκαμε, αντί για χειραψία. Φιλικά, κοινωνικά. Γνωριζόμαστε χρόνια. Ο ψυχολόγος μου έχει πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στις σχέσεις μου να είμαι ανοιχτή και ειλικρινής. Και είμαστε. Πού είναι τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου? Θέλω να δω, να δω αν μπήκε μέσα, αν μου λες ψέματα. Γιάννη, μη μου το κάνεις αυτό. Εσύ το κάνεις τον εαυτό σου, κορίτσι μου. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Ηρέμησε. Πού είναι τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου? Εκεί που τα αφήνω πάντα.
Σας έψαχνα. Θέλω να σας μιλήσω. Λοιπόν, βγήκε το διαζύγιο με τον μπαμπά. Πλέον δεν είμαστε ούτε στα χαρτιά παντρεμένοι. Okay. Το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα... Ναι. Κάποια στιγμή θα γινόταν κι αυτό. Κοιτάξτε, το σκέφτηκα καλά και... Δεν μπορώ να μένω άλλο με τον πατέρα σας. Επειδή βγήκε το διαζύγιο. Περίμενε, περίμενε. Τι εννοείς δεν μπορείς να μένεις άλλο μαζί του? Σκέφτομαι να φύγω από το σπίτι. Τι λες ρε μαμά? Και πού να πας? Κάτσε, κάτσε, τι εννοείς να φύγεις από το σπίτι? Όχι! Κάτσε ρε Γεράσιμε, άστε να μας πει. Δεν αντέχω άλλο. Όλα αυτά που έχουν γίνει και ακόμα δεν τελειώνουν. Κι εγώ... Αν απλά θες να φύγεις για να είσαι με τον Χρήστο... Δεν είναι αυτό. Ακόμα και να μην υπήρχε ο Χρήστος. Δεν μπορώ να μένω άλλο με τον πατέρα σας. Τόσο πολύ. Ξέρετε, βλέπετε κι εσείς τι γίνεται. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να σας λέω. Τόσο καιρό κάνει υπομονή. Ήταν και η κατάστασή του, δεν μπορούσα να τον αφήσω. Αλλά τώρα. Εμάς δηλαδή μπορείς να μας αφήσεις. Δεν σας αφήνω, Γεράσιμε. Μέσα ένα ξενοδοχείο θα πάω να μείνω μέχρι να βρω ένα μέρος. Ναι, αλλά αυτό είναι το σπίτι μας. Και το δικό σου σπίτι. Χρειάζομαι απόσταση. Χρειάζομαι. Τόσο καιρό. Σκέφτομαι μόνο τους άλλους. Πρέπει για μια φορά στη ζωή μου να σκεφτώ και τον εαυτό μου. Το έχω ανάγκη. Μακάρι να μην είχαν γίνει όλα αυτά. Μακάρι. Αλλά έγιναν. Και εγώ νιώθω ότι πνίγομαι. Δεν αντέχω άλλο. Είναι άδικο για σένα όμως. Να φύγεις τώρα από το σπίτι σου. Αυτή είναι η απόφασή μου. Αυτό νιώθω ότι θέλω να κάνω. Και τι τώρα, εμείς δεν θα σε βλέπουμε καθόλου? Τι λες, βρε Άντι. Φυσικά και θα με βλέπετε. Κάθε μέρα θα με βλέπετε. Απλώς δεν θα κοιμάμαι πλέον εδώ. Δεν θα είμαι άλλο κοντά στον μπαμπά. Έλα. Έλα εδώ. Δεν θέλω να στεναχωριέστε για μένα. Για καλό φεύγω. Και θα βλεπόμαστε, κάθε μέρα θα βλεπόμαστε. Πότε θα φύγεις? Αργότερα. Είναι ακόμα κάποια πράγματα που πρέπει να κάνω. Τηλέφωνα, λουλούδια, μηνύματα στο blog. Με έχει αφήσει την ησυχία μου τον τελευταίο καιρό. Ναι, για πόσο ρε αγάπη μου, τα βίντεο στα στέλνει ακόμα. Σημασία έχει ότι δεν ασχολείται πια μαζί μου. Ναι, αλλά ξέρει που μένεις. Ξέρει που μπορεί να σε βρει. Ότι ξέρει που μένει και η αδερφή μου. Καινούριο τώρα κι αυτό. Ρε Νόρα, εκεί που θα είσαι δεν θα έχω κανέναν έλεγχο. Αν θέλει να κάνει κάτι, θα το κάνει. Τίποτα δεν θα μου κάνει. Τίποτα δεν θα πάθω. Μην ανησυχείς. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να φύγεις. Όσο κυκλοφορεί αυτός εκεί έξω. Δεν το ακυρώνω, Γιώργο, τελείωσε. Συγγνώμη τώρα, γιατί δεν με ακούς που σου μιλάω και θες να κάνεις πάλι του κεφαλιού σου. Γιατί θέλω να πάω, το έχω ανάγκη. Ωραία, αυτό σου λέω να πας, αλλά όχι τώρα. Αλλά πότε, Γιώργο, ε? Όταν θα έχουμε γίνει εδώ μέσα εντελώς ξένοι. Ρε Νόρα. Άλλα περίμενα να μου πεις. Για να μείνω, για να μην φύγω. Άλλα, τι άλλα? Για μας, για το μεταξύ μας ίσως. Για το μεταξύ μας? Τι να σου πω για το μεταξύ μας? Αφού και τώρα που μιλάμε σοβαρά θα σας κάνω στο κεφαλί σου, ορίστε. Καλά ρε Γιώργο, άστο πραγματικά. Αφού δεν υπολογίζεις τίποτα. Δεν ξέρεις πόσο πολύ με θυμώνεις. Πόσο με πληγώνεις. Κάθε φορά που μπαίνεις εδώ μέσα και βλέπω τα μούτρα σου θυμώνω ακόμη πιο πολύ. Για μας το κάνω. Για να μας προστατέψω. Είσαι τόσο μπούφος που δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ωραία, αφού δεν το καταλαβαίνω. Αφού δεν το καταλαβαίνω, μείνε. Αυτό κατάλαβες τόση ώρα. Μείνε. Μείνε και δείξε μου πως προσπαθείς και ότι ακόμα και αν διαφωνείς με αυτό που λέω, κάντο. Μείνε. Μη φύγεις, σε παρακαλώ. Εντάξει. Ε. Ο μόνος λόγος που θες να μείνω είναι το παιδί. Μόνο το παιδί? Αυτό δεν σε ενδιαφέρει? Αυτά σκέφτεσαι? Αυτά σκέφτεσαι για να μου τα λες? Όσο πεισμονείς όμως εσύ, πεισμονώ κι εγώ. Thank you.
Ηλέκτρα. Να περάσω. Ξέρω ότι είσαι μέσα. Ηλέκτρα, δεν θέλω να του πάρω το παιδί. Ούτε και εσύ θέλω να. Συγγνώμη. Τι λες τώρα, τι είναι? Είσαι σίγουρος ότι ήταν αυτή? Ναι. Μου το είπε ο Αθανασιάδης στο τμήμα. Πώς πήρε το μόνο? Γιατί? Και πώς μπήκε στο σπίτι μετά? Δεν ξέρω, μπαμπά. Ό,τι μου πάνε σου λέω. Δεν το πιστεύω, ρε. Και βρέθηκε νεκρή. Δεν το πιστεύω. Εσένα γιατί σε καλέσανε? Πάει καιρός που τελειώσαμε τη δουλειά. Τι σε θέλανε? Βρήκαν κάτι συνομιλίες που είχαμε την Αλίκη και... Τι συνομιλίες? Εσύ και η Αλίκη... Είχατε κάτι? Μπαμπά, το διέκοψα νωρίς. Έχει καιρό. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Αυτή μπήκε στο σπίτι. Από σένα πήρε τα κλειδιά. Αυτή είναι. Μα έχει περάσει καιρός. Λες να... Κολλάει. Αν υποθέτουν ότι αυτός πήρε το μωρό έχει να κάνει με τη μαμά, κολλάει. Αυτή έβαλε το λωστό, αυτή όλα. Μας παγίδευσαν. Μας παγίδευσαν όλους έναν έναν. Μπαμπά, δεν είχα καταλάβει, στορκίζομαι. Αν ήξερα ότι... Ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω, δεν φταίσεις. Ηλέκτρα. Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Πολλά δεν χρειαζόντουσαν. Τι θέλεις, Βασιλείου? Μήνυση. Για ποιο λόγο? Δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα. Τίποτα δεν μπορείς να αποδείξεις. Να πας να πεις στο Μακρύδη να κάνει όσες μηνύσεις θέλει. Πατέρα, το παιδί δεν αλλάζει. Προσπαθείς να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερος από το γιο μου. Γι' αυτό προσπαθείς να του πάρεις τη γυναίκα και το παιδί. Δεν είναι γυναίκα του άλλο πια. Χώνεψε το. Ο γιος σου κατέστρεψε τη ζωή του και θέλει να καταστρέψει και τη δική μου. Δεν θα τον αφήσω. Ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπάω. Ξέρεις πόσο πολύ σε νοιάζομαι. Πρώτα εσένα και μετά το μωρό. Γιατί είμαστε μαζί 10 χρόνια. Με σένα είχα ονειρευτεί να κάνω οικογένεια. Είναι τόσος καιρός. Τόσος καιρός που είσαι καλά και τι. Το μόνο που σε απασχολεί είναι η Άννα, το παιδί της και εμείς είναι σαν να μην υπάρχουμε για σένα. Δίκιο έχει. Είσαι εδώ και το μυαλό σου είναι στην Άννα. Η μήνυση γίνεται σε σένα, όχι στο γιο σου. Για να κρατήσουν το γιο μου μακριά από το παιδί του γίνεται. Αν έχει θέμα ο Κωνσταντίνος, να έρθει να το συζητήσουμε. Εγώ τη δουλειά μου κάνω. Είναι καλά, παιδιά μου, σε έχουμε κατανόηση. Τα μεγάλο σωστά, Ηλέκτρα, έκανες καλή δουλειά. Σε παρακαλώ. Ξέρω ότι δεν έχω δικαίωμα να στο ζητάω, αλλά σε παρακαλώ, μείνε στο σπίτι μου, τα παιδιά. Δεν είναι κακή ιδέα να μάθει ο Αφεντάκης ότι σκοπεύουμε να μπούμε στο χρηματιστήριο και φρόντισε να μάθει τον αντίκτυπο. Κωνσταντίνε, μπορούμε να κάνουμε άνοιγμα στο χρηματιστήριο. Αυτό δεν είναι λύση. Αν αρνείσαι, επειδή ήταν δική μου ιδέα, μπορούμε να πούμε ότι το σκέφτηκες εσύ. Δεν με νοιάζει καθόλου. Τι θες? Τη Μακρύδη. Δεν την έχουμε εμείς. Εννοώ αυτά που δεν ξέρουμε για τη Μακρύδη, αλλά άστο. Δεν υπάρχει συνεννόηση καμία. Έχω πράγματα. Δεν ξέρω που είναι εκείνη, αλλά ξέρω ότι δικηγόρος είχε δραβέρια και μάλους. Πέραν του Πατρόπουλου. Και ξέρω και που έχει κρύψει και το όπλο της. Τον δρόμο σου ή τον κάνεις φίλο σου ή τον αφήνεις εχθρό σου. Τι σημαίνει αυτό? Δες απέναντι.